Μόλις ξύπνησα και κάνει πάρα πολύ κρύο, έξω φυσάει απίστευτα, μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Ο Ίζη εδώ πέρα μου σπάει και αυτό στα νεύρα γιατί δεν μου δίνει το κουβερτάκι μου. Πρώτα απ' όλα, τη το έδωσα. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, δεν γίνεται βρεάνα να ξεκινήσει το vlog μας έτσι μίζερα. Πάμε έξω! Πάμε έξω, γαμώτο! Όχι! Πριν με διακόψει ο Ίζη, ήθελα να πω ότι το σημερινό πρόγραμμα έχει πρώτο να ετοιμαστώ. Να πάμε να πάρουμε στολίδια και δεντεράκι, γιατί δεν έχουμε δεντεράκι. Οπότε θα πάμε να πάρουμε ένα, το οποίο θα είναι στο ύψος μου, δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Και στολίδια και λαμπάκια και τα πάντα όλα χριστουγεννιάτικα, να στολίσουμε εδώ μέσα, να μπούμε λίγο στο κλίμα βρε αδερφέ. Και επίσης, να στολίσουμε και την κυριακάτικη εκπομπή μας. Στο κανάλι του Easy την όμορφη μου μέρα. Ξέρετε εσείς, ξέρετε. Αυτά, εν τω μεταξύ πρέπει και να μαγειρέψω και βαριέμαι. Πάλι σουβλάκια να φάμε! Όχι μωρέ, μπέργκερ. Αυτά, πάμε γρήγορα 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 να πάρουμε μαζί τα στολίδια! Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right. Οπότε, ετοιμάστηκα. Και τώρα ο Ίζη θα κάνει βίντεο, οπότε θα τον περιμένω για να πάμε για τα στολίδια. Άντρες. Άντρες. Και μετά λένε ότι εμείς αργούμε. Εν τω μεταξύ, Φλεφαρίδα. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could. Άννα. Hey! Τι κάνεις, Άννα? Ίζη, που πάμε? Πάμε τζάμπο. Πάμε τζάμπο. Να πάρουμε στολίδια, μωρέ. Ναι! Έλα, πάμε, έλα. Πάμε, πάμε. Εν τω μεταξύ, κάπου εδώ θέλω να πω ότι τζάμπα περιμέναμε μία ώρα τον Ίζη να γυρίσει βίντεο, γιατί είχε ήδη βίντεο έτοιμο. Αυτή είναι η ζωή του καθημερινού YouTuber, παιδιά. Εγώ που ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο, είχα ξεχάσει ότι σήμερα έχω προγραμματισμένο βίντεο και αγχώθηκα να κάνω βίντεο γρήγορα. Και λέμε και περιμέναμε και του λέω, ανέβηκε ένα βίντεο και λέω πως το ονόμασε έτσι. Και ήταν άλλο βίντεο. Oh my god, το μεταξύ κάνει πάρα πολύ κρύο. Έχει αέρα. Τα λέμε από όταν στα τζάμπο μέσα που θα έχει και ζεστούλα. Πάμε, πάμε. Κάνετε, πώς είστε? Καλά. Πώς και εγώ να σας δω? Έχεις να μας δεις καιρό. Έχεις... Μαλάκα, μήνες. Έχεις τραβήγματα έχω ακούσει, Τραβήγματα. Με κάτι γκόμενες έχω ακούσει. Να τα πω τώρα στην κάμερα, λοιπόν. Ποιο να πάρουμε? Εσύ. Εκεί πάρε. Τι είναι αυτό? Βρήκα κάμερα. Με 5 ευρώ μόνο. Could swear that I'm fading, I think I'm losing my sight. Μόλις φύγαμε και πάμε σπίτι, πήραμε ένα σωρό πράγματα. Το δεντράκι! Το δεντράκι! Τεράστιο! Μας βλέπεις? Ναι, έλα, εδώ είμαι. Easy! Σιπάρω! Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα τα ερωτευμενάκια και τι κάνουμε, Βρεάννα? Γιατί κάνει κρύο καιρός για... δύο? Για μισή. Κι εγώ περιμένω. Όχι, ξεκίνησε να βρέχει. Ρε, δεν θα έρθει ποτέ το τρένο, ρε. Δεν θα έρθει ποτέ. Θα μείνουμε εδώ, παγωκολώνες. Ναι, και είναι από τις πρώτες φορές που δεν βλέπουμε και πόση ώρα είναι για να έρθει το τρένο. Έχει χαλάσει, ρε, και δεν το δείχνει. Γιατί άμα είσαι τόσο τυχερός, ξεκίνησε ένα vlog μας και ο καιρός. Ρε, κάνει και... Όπα, και νερό και όλα. Μούρχονται. Κακό, κακό. Πάμε να φάμε τώρα. Τι θα φάμε? Γιατί δεν μαγείρεψα τελικά. Α, σουβλάκια. Σουβλάκια.
Κατάλαβα. Παιδιά, εγώ τι τραβάω, εγώ τι τραβάω. Ναι, σου κακοπέφτει. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad. Είμαστε ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε ακόμα εδώ. Ο Steve μιλάει με τον Νίζη και εγώ κάθομαι. Δεν ξέρω καν αν ακούω με το μεταξύ. Σε λίγο θα πάμε σπίτι να κάνω δουλειές. Δεν μαγείρεψα τελικά όπως είδατε. Φάγαμε σοκλάκια. Και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν θέλω να βγω από το σπίτι το μεταξύ. Ούτε από εδώ από το μαγαζί θέλω να βγω. Νίζη, πού πάμε? Σπίτι. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, κάνει τόσο κρύο έξω. Χειμώνιασε για τα καλά, νομίζω. Ο Ίζης δεν κρυώνει το μεταξύ λόγω Σκωτίας. Μήπως μάλλον να πάω κι εγώ στη Σκωτία για ένα-δύο χρονάκια για να μην κρυώνω. Παιδιά, συγγνώμη που θα σε διακόψω τώρα, Άννα. Νομίζω είναι ότι καλύτερο έχεις να κάνεις για long term οικονομία. Πηγαίνεις στη Σκωτία, μένεις για λίγο εκεί πέρα και μετά δεν χρειάζεται να ανάβεις κανένα καλό ρεφέρ, τίποτα. Είσαι μια χαρά. Οικονομολόγος είμαι εγώ. Έλα, ρε Άννα. Φεύγω. Ευτυχώς μας άναψαν τα καλοριφέρ εδώ πέρα, γιατί έχουμε κεντρική θέρμανση. Δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε αυτόνομη. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά κάνει πολύ κρύο, θα το λέω. Θα γκρινιάζω όλη την ώρα για αυτό το πράγμα. Όχι, εντάξει. Πήγαμε στα Τζάμπο, πήραμε κάτι τέλεια πραγματάκια. Να σας δείξω, να σας κάνω ένα sneak peek για μεθαύριο που θα στολίσουμε. Να κάνω. Καλά, θα κάνω λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι πήραμε. Πήραμε αυτά εδώ, τα στολίδια. Θα στολίσουμε μεθαύριο το δέντρο. Πήρα και κάποια άλλα πραγματάκια για διακόσμηση και αυτά. Αύριο δεν προλαβαίνω δυστυχώς να στολίσουμε που ήθελα, γιατί έχω πάρα πολλές εξωτερικές δουλειές. Θα φύγω από το πρωί και θα γυρίσω το βράδυ. Έχω να πάω να πάρω το πτυχίο μου από την καθηγήτρια των Αγγλικών μου, γιατί φυσικά και πήρα το proficiency. Ναι. Πήρα το proficiency, οπότε πρέπει να πάω να πάρω το πτυχίο μου, γιατί το έχω αφήσει εκεί πέρα κάτι μήνες. Και μετά έχω να πάω στην αισθητικό μου, μετά έχω να πάω κομμωτήριο, μετά έχω να βγω για καφέ με τις φίλες μου. Ναι. Αλλά και πάλι θα είμαι όλη μέρα έξω. Εν τω μεταξύ, ελπίζω να μην κάνει τόσο κρύο όσο κάνει σήμερα, γιατί δεν θα το αντέξω. Θα θέλω να έρθω σπίτι τρέχοντας. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω, θα αλλάξω, θα βάλω πιτζάμες και θα ράξω μάλλον να δούμε τον Easy, θα τον πείσω να δούμε τίποτα από wrestling. Γιατί είδαμε χθες wrestling και η Σάσα έγινε πάλι champion στο γυναικείο team, πώς λέγονται. Yes. Είμαι team Σάσα και team Bailey. Η Σάρλοντ δεν μ' αρέσει, μόνο εξωτερικά είναι πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά όχι, δεν μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ πρέπει να μαγειρέψω μάλλον, γιατί αύριο δεν θα προλάβω και μη φάμε πάλι σουβλάκια, θα με βρίζει ο Ίζη, και να μαζέψω λίγο το σπίτι, οπότε τα λέμε σε λίγο. Η ώρα είναι 8 και 4 το βράδυ και δεν έχω κάνει τίποτα. Σε λίγο θα ξεκινήσω να κάνω editing αυτό εδώ το πρώτο vlog μας. Τώρα θα κάτσω να πλύνω μερικά πιάτα που έχω και μετά δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ δεν φόρεσα πιτζάμες τελικά. Βαριέμαι τη ζωή μου σήμερα, κάνει και κρύο. Έχουν ανάψει τα καλοριφέρ όπως είπα και είμαι όλη την ώρα πάνω σε ένα καλοριφέρ κάθομαι. Ο Ίζη κάθεται, στέλνει mails. Τι δεν διάβαλα πάλι! Τίποτα! Πάω να κάνω τα πιάτα και επιστρέφω! Τώρα έχει πάει 10 και ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το vlog μας για να τελειώσω το editing. Ήδη το έχω ξεκινήσει γιατί είμαι εργατικό παιδί εγώ. Anyway, κλείνω αυτό το vlog μας. Αύριο έχω να δείξω πάρα πολλά πράγματα. Τσέκαρε το, μην ξεχάσεις και μην το χάσεις. Γιατί θα είμαι όλη μέρα έξω στους δρόμους, οπότε θα δεις σίγουρα τι θα κάνω. Αυτά, μην ξεχάσεις να πατήσεις like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να με ακολουθείς στα social media που θα σου αφήσω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Επίσης, άμα είσαι καινούριος, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπάκι της εγγραφής, και άμα είσαι καινούριος ή δεν είσαι καινούριος, πάτα την καμπανούλα. Αυτά είχα να πω εγώ, τα λέμε αύριο. Μουά!